Είναι πολύ μεγάλη η τιμή και η ευθύνη που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να βοηθήσω σε αυτό το νευραλγικό τομέα της παιδείας, αναθέτοντάς μου αρμοδιότητες στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Υπάρχει σχέδιο καταρχήν να επανέλθει το περισσότερο αυτοδιοίκητο στα πανεπιστήμια, το οποίο είχε αφαιρεθεί με τις αντιμεταρρυθμίσεις του κυρίου Γαβρόγλου. Υπάρχει σχέδιο να βοηθήσει τα πανεπιστήμια να δείξουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια, όπως για παράδειγμα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα και σε προπτυχιακό επίπεδο, προκειμένου να κάνουμε αυτό που λέω συνεχώς, ότι πρέπει να κάνουμε την Ελλάδα και την Κρήτη εκπαιδευτικό κέντρο και να φέρουμε ξένους φοιτητές να σπουδάζουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Σχέδιο για την ενθάρρυνση και επιβράβευση της αριστείας. Σχέδιο να προχωρήσει μια ουσιαστική και σωστή αξιολόγηση, προκειμένου να βάλουμε λίγο τάξη σε αυτό το άναρχο πλαίσιο, το οποίο έγινε το τελευταίο διάστημα με τις αλλαγές στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σχέδιο προκειμένου να συνδεθεί και η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με την αξιολόγηση. Άρα υπάρχουν βήματα τα οποία θα ακολουθηθούν στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, γιατί η παιδεία είναι ο κύριος άξονας από τον οποίο θα ξεκινήσει η ανάταση της χώρας. Είναι μια κυβέρνηση με λίγους υπουργούς, με αρκετούς υφυπουργούς, σαφέστατο καταμερισμό αρμοδιοτήτων και υπάρχει πλάνο, όπως το έχει δηλώσει εξάλλου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και έτοιμοι φάκελοι που θα παραδοθούν στους υπουργούς και τους υφυπουργούς, προκειμένου να αρχίσει το έργο από την πρώτη στιγμή, χωρίς να χάσουμε καθόλου χρόνο.